María, αγώνα που δεν αφορά μονάχα τη Χαλκιδική, τους κατοίκους της Χαλκιδικής, αφορά όλη την Ελλάδα. Εδώ πρόκειται για μια φοβερή διαστρέβλωση μιας ουσιαστικής πραγματικότητας. Θέλουμε να στηριχθεί η βιομηχανία μας στον ορυκτό μας πλούτο, αλλά δεν είναι δυνατόν τον ορυκτό μας πλούτο που είναι εθνικός να τον εκμεταλλεύονται πρώτον ξένες εταιρείες και δεύτερον τον εκμεταλλεύονται με τον τρόπο που τον εκμεταλλεύονται, δηλαδή χωρίς να υπολογίζουν καθόλου τους βασικούς κανόνες της οικολογίας. Είναι δύο εγκλήματα τα οποία διαπράττονται και που το μνημόνιο τους θα παραχωρεί στις ξένες εταιρείες, στα ξένα μονοπόλια. Γι' αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο αγώνας των κατοίκων και η συμπαράσταση των Αθηναίων είναι ένας δίκαιος αγώνας. Thank you.
Βρισκόμαστε εδώ πλάι στο κίνημα των κατοίκων της Χαλκιδικής, το οποίο αντιπαλεύεται την καταστροφή του περιβάλλοντος, ελαίου του όποιου πλουτισμού, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση και είναι ανεξάρτητος με το καλό της χώρας, με το καλό αυτού του λαού. Στεκόμαστε δίπλα στο πιο δυναμικό κίνημα, αν όχι σε ένα από τα πιο δυναμικά κινήματα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σύμβολο, το οποίο έχει πολεμηθεί με το χειρότερο τρόπο από τα κατασταλτικά μέσα του Δένδια και των υπολείπων, προσπαθώντας να φέρουν μια ανάπτυξη η οποία θα είναι τα φόπλακα για μια ολόκληρη περιοχή. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους, είχαμε φέρει το θέμα στη Βουλή, θα συνεχίσουμε να το φέρουμε στη Βουλή. Εμείς θέλουμε, επιθυμούμε και στεκόμαστε δίπλα σε τέτοια κινήματα. Κινήματα που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν τον τόπο. Επιτρέπετε ελπίδες! Αν θέλετε χρυσό! Ανοίξτε τις τυρίδες! Εξόριξη δεν γίνεται! Επιτρέπετε ελπίδες! Αν θέλετε χρυσό! Ανοίξτε τις τυρίδες! Εσείς που τώρα κοιτάτε την πορεία, έλατε να παλέψουμε μαζί την εταιρεία. Η σημερινή διαδήλωση κατά των μεταλλείων της Χαλκιδικής είναι μια μεγάλη απόδειξη ότι ο κόσμος ούτε της Χαλκιδικής αλλά καμιάς περιοχής της Ελλάδας όπου υπάρχει πρόθεση να γίνουν μεταλλεία χρυσού και μάλιστα αυτή η πρόθεση έχει γίνει πλέον απέτηση από τις μεγαλοεταιρείες, δεν είναι διατεθειμένος να παραδώσει έτσι εύκολα τα όπλα. Σήμερα διαδηλώνει η Χαλκιδική, κατέβηκε μέχρι την Αθήνα, ήρθαν γύρω στα 500 άτομα από τη Χαλκιδική, πράγμα που σημαίνει ότι παλεύουμε δυναμικά με όλες μας τις δυνάμεις, ήρθαμε να μας ακούσουν εδώ στην πηγή όπου πρέπει να πούνε τα προβλήματά τους και είναι αποφασισμένοι ότι δεν θα εγκαταλείψουν έτσι εύκολα την περιοχή τους, το φυσικό τους πλούτο αλλά και τις ίδιες τους τις ζωές. Το Κιλκής και εγώ σαν βουλευτής των Κιλκής εκπροσωπώ το εκεί κίνημα κατά των μεταλλείων, είμαστε μαζί τους, συμπαραστεκόμαστε και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περιοχή της γης η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου να γίνει με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Να εξοντώσουν δηλαδή τον τοπικό πληθυσμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έλα, να σας ακούσουνε! Πας και ανοίξουν την πόρτα! Αυτός είναι μέσα!